550 ευρώ, μια χρυσή αλυσίδα και δύο κινητά τηλέφωνα ήταν η λία των δύο αδίστακτων δραστών που λήστεψαν χθες στις 11 το βράδυ πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων στην περιοχή της Μακίνιας. Με τη βοήθεια της νύχτας αλλά και του χώρου που βρίσκεται πίσω από το πρατήριο, οι δύο άνδρες, κρατώντας αυτόματα όπλα στα χέρια τους, εισήλθαν μέσα στο πρατήριο και αφού πήραν μικρό χρηματικό ποσό, εξαφανίστηκαν. Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι δύο άνδρες, με καλυμμένα τα πρόσωπα και κρατώντας αυτόματα όπλα, άφησαν το αυτοκίνητό τους σε χωράφι με ελιές που βρίσκεται πίσω από το πρατήριο και με γρήγορες κινήσεις πλησίασαν το κτίριο. Ο ένας μπήκε αμέσως στο πρατήριο, ενώ ο άλλος με την απειλή του όπλου ανάγκασε τον υπάλληλο του πρατηρίου και δύο οδηγούς φορτηγών που βρίσκονταν να μπουν μέσα στο κτίριο. Με σπαστά ελληνικά ζήτησαν τα χρήματα του ταμείου. Ο ιδιοκτήτης τους έδωσε τις λιγοστές της πράξης και τότε οι δράστες, που σίγουρα δεν ικανοποιήθηκαν από το ποσό, ζήτησαν όσα χρήματα είχαν οι δύο οδηγοί των φορτηγών. Εκείνοι τους έδωσαν όσα είχαν, άρπαξαν και την αλυσίδα που είχε στο χέρι το ένας από αυτούς και τα δύο κινητά και στη συνέχεια τους έκλεισαν μέσα στη μικρή τουαλέτα του κτηρίου και εξαφανίστηκαν. Χθες το βράδυ, σε κάποια, γύρω στις 11:20, ενώ καθόντουσαν δύο πελάτες εδώ στο μαγαζί και εγώ μέσα στο μαγαζί, μπαίνουν δύο οπλοφόροι, ήταν και ένα παιδί που καθόταν απ' έξω. Ο ένας μπήκε κατευθείαν μέσα στο μαγαζί, ο άλλος έφερε τρόμο μέσα με όπλα, κουκούλες. Μας βάζουν κάτω, απειλές για τη ζωή μας, τα λεφτά σας, βγάλετε τα όσα έχετε. Τρομοκρατήσει εκείνη τη στιγμή. Πετάξαμε ό,τι είχαμε πάνω μας, κινητά, χρήματα. Μπήκε μετά από μέσα, επέμενε και για άλλα χρήματα, ανοίξε σιρτάρια, έψαξε να βρει ό,τι να πάρει. Μας κατευθύνανε στην τουαλέτα μετά, μας αφήσανε μέσα και εξαφανιστήκανε. Δεν κράτησε πάνω από 2-3 λεπτά η ιστορία. Πήραν μεγάλο ποσό. Όχι, ευτυχώς δεν πήραμε μεγάλο ποσό, γιατί πλέον με αυτά που ακούμε δεν κρατάμε χρήματα πάνω μας. Επιτέθηκαν και σε εσάς όμως για να πάρουν την αλυσίδα στο λαιμό, αν δεν κάνω λάθος. Σε έναν οδηγό, όχι σε μένα. Είχε μια αλυσίδα στο χέρι το παιδί. Την ώρα που μας έβαλε στην τουαλέτα και ήταν να φύγουν, η κόμμα επέμενε και τον ανάγκασε και έβγαλε την αλυσίδα και την έδωσε. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και περιπολικά έφτασαν στο πρατήριο. Η άμεση όμως κινητοποίηση της αστυνομίας δεν είχε αποτέλεσμα αφού παραμένουν άφαντοι δύο άνδρες. Ήρθαν οι δύο ύποπτοι με κουκούλες, μας βάλανε μέσα και μας ζήσαν λεφτά, κινητά, ό,τι έχω. Μιλούσαν ελληνικά? Σπαστά. Είχε κόσμο εκείνη τη στιγμή το πρατήριο? Ήμασταν εγώ, το αφεντικό και οι δύο φορτηγατζίδες. Μετά από την ληστεία εξαφανιστήκαν? Πρέπει να φύγανε προς το ίδιο σημείο, δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί μας είχαν βάλει μες τουαλέτα. Σήμερα το πρωί στο πρατήριο βρέθηκαν αξιωματικοί της ασφάλειας Μεσολογγίου και Ναυπάκτου για να περισυλλέξουν στοιχεία για την ταυτότητα των δύο δραστών. Να σημειωθεί ότι τέλη Μαΐου το συγκεκριμένο πρατήριο έγινε πάλι στόχος ληστών. Μάλιστα, η μέθοδος που χρησιμοποίησαν τότε οι δράστες είναι η ίδια που χρησιμοποίησαν και χθες οι ληστές. Αυτό κάνει τους αξιωματικούς της αστυνομίας να πιστεύουν ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα. Ο ιδιοκτήτης πρατηρίου και υπάλληλος φοβούνται για την ίδια τους ζωή και δηλώνουν απροστάτευτοι, ενώ όπως δηλώνουν, αν χρειαστεί, θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Φοβάστε για τη ζωή σας? Είναι με φοβάσαι όταν οπλοφορούν και όταν είναι έτοιμοι για όλα και τώρα ακούμε ότι σε παρόμοιες περιστάσεις έχουν τραυματιστεί. Γιατί πριν ένα μήνα περίπου τραυματίστηκαν 3 άτομα σε μια παρόμοια κατάσταση. Είναι η δεύτερη φορά πάντως που οι ληστές. Μέσα σε 6 μήνες, δεύτερη φορά σε εμάς. Ανησυχείτε? Πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τι μέτρα να πάρουμε για να προστατευτούμε? Δεν υπάρχουν μέτρα. Είστε εκτεθειμένοι στους κινδύνους? Είμαστε εκτεθειμένοι και το μόνο που κάνουμε είναι να μην κρατάμε χρήματα πάνω μας. Λίγα τα δίνουμε για να προφυλάξουμε τη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή είναι φοβάμαι. Τι να κάνω? Αν τι να κάνω. Θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Άμα δεν κάνει κάτι το κράτος, θα κάνουμε εμείς.